Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με τις δημοσιονομικές επιδόσεις το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2018 να είναι υπερδιπλάσιες του στόχου και το πρωτογενές πλεόνασμα να είναι ήδη στο 3% του ΑΕΠ, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Κουλιαράκης προσέρχεται στο σημερινό Euro Working Group στις Βρυξέλλες με ενισχυμένη διαπραγματευτική θέση προκειμένου να πείσει αφενός για τη μη ανάγκη περικοπής των συντάξεων και αφετέρου για την πλήρη ενεργοποίηση των αντιμέτρων. Εάν το Euro Working Group πιστεί για το μέγεθος του δημοσιονομικού χώρου, τότε το Euro Group στις 19 Νοεμβρίου θα σφραγίσει τη μη περικοπή της προσωπικής διαφοράς στις παλαιές συντάξεις. Ακριβά θα εξακολουθήσουν να πληρώνουν το πετρέλαιο τουλάχιστον για τον φετινό χειμώνα οι Έλληνες καταναλωτές παρά την πτώση κατά 7% της τιμής του. Αν και το πετρέλαιο καταγράφει το μεγαλύτερο πτωτικό σερί εδώ και 34 χρόνια, οι καταναλωτές δεν θα δουν δραματικές αλλαγές ούτε στη τιμή του πετρελαίου ούτε σε εκείνη του φυσικού αερίου. Όπως αναφέρει μιλώντας στο Insider.gr ο εκπρόσωπος της αγοράς εμπορίας πετρελαιοειδών, οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 1,11 με 1,17 ευρώ το λίτρο, ενώ σε πολλές περιοχές όπως είναι οι νησιωτικές, το πετρέλαιο πωλείται ακόμη πιο ακριβά. Στο 1 εκατομμύριο αναμένεται να έχουν φτάσει μέχρι το τέλος του έτους οι ηλεκτρονικές αιτήσεις σε ΕΦΚΑ και ΤΑΕΠ για τα αναδρομικά από τις μνημονιακές περικοπές δώρων και συντάξεων. Ήδη μέχρι σήμερα οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τα αναδρομικά τρεις εβδομάδες μετά τη λειτουργία της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας ξεπερνούν τις 500.000. Ρόλο κλειδί στις εξελίξεις θα παίξει σε κάθε περίπτωση η επικείμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον νόμο Κατρούγκαλου, από την οποία αναμένεται να φανεί το αν υπάρχει σήμερα χώρος για διεκδικήσεις και σε ποιο εύρος. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δίκτυμο να κυμαίνει 636,53 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,29% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.